Το 1975, το Σεπτέμβριο, κυκλοφόρησε το βιβλίο τριλογίας Illuminati, The Illuminatus Trilogy, Eye in the Pyramid, Golden Up, Leviathan, των Robert Sia και Robert Anton Wilson. Το 1984 και τα τρία μέρη εκδόθηκαν ως ολοκληρωμένα έργα και τώρα έχουν ανατυπωθεί πολλές φορές. Η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είναι οι Ιλουμινάτι. Οι Ιλουμινάτι, στα λατινικά φωτισμένοι, είναι το κοινό όνομα για πολλές μυστικές ομάδες, σύγχρονες και ιστορικές, πραγματικές και πλασματικές, αποκαλυπτόμενες ή υποτιθέμενες. Συνήθως η χρήση αυτού του όρου υποδηλώνει την παρουσία μιας απαίσθητης οργάνωσης συνωμοτών που επιδιώκουν να ελέγξουν τις παγκόσμιες υποθέσεις στα παρασκήνια, αλλάζοντας την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων για τους δικούς τους σκοπούς. Και στον επίσημο ιστότοπο του τάγματος των Ιλουμινάτι αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες. Το τάγμα των Ιλουμινάτι είναι ένα σύλλογος που αναβίωσε για να εφαρμόσει δύο αρχές, ισότητα και δικαιοσύνη. Όλες οι εκδηλώσεις μας βασίζονται σε αυτές τις δύο αρχικές θέσεις που δίνουν φως στην ανθρωπότητα. Η δραστηριότητα του τάγματος των Ιλουμινάτι στοχεύει μαζί με τις κινητήριες δυνάμεις της κοινωνίας να οδηγήσει τελικά τον κόσμο σε μια νέα τάξη ανεξάρτητη από ιδεολογίες και θρησκείες. Η ένωσή μας βασίζεται στις πιο αγνές ηθικές αρχές, χωρίς να ξεχνάμε τις διδασκαλίες των μεγάλων δασκάλων όλων των εποχών. Κάθε τι φωτισμένο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει το μέγιστο από τον εαυτό του για τον καθένα. Ο μόνος του στόχος μαζί με την αλήθεια είναι η ανοικοδόμηση του ναού της φύσης. Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό για τις θεωρίες συνωμοσίας, τους Ιλουμινάτι, τους ελευθεροτέκτονες κλπ. Τάγματα και αιρέσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και πολλές από αυτές τις δομές εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, όπως ίσχυαν πριν από 100 ή και 150 και περισσότερα χρόνια, σήμερα δεν παίζουν πλέον το κοινωνικό ρόλο που έπαιζαν πριν. Για αυτά τα θέματα υπάρχει αρκετό υλικό στο διαδίκτυο. Σε διάφορες μυστικές δομές χρησιμοποιείται ιδιαίτερη μέθοδος μεταφοράς πληροφοριών. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, αυτός που μοιείται σε κάτι καταλαβαίνει από όσα γράφονται, βλέπονται ή ακούγονται περισσότερο από έναν απλό άνθρωπο, από έναν απλό λαϊκό άνθρωπο. Αυτή η υψηλής συχνότητας, αυτή η μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών στους μοιημένους χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα έντυπα μέσα. Εάν οι πληροφορίες είναι υψηλής συχνότητας, δηλαδή είναι σχετικές για μικρό χρονικό διάστημα, ή εάν ορισμένες πληροφορίες είναι σημαντικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή είναι χαμηλής συχνότητας, τότε η κοινοποίηση της περιφέρειας των μυστικών δομών μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλα μέσα εκ των προτέρων. Τον Ιούλιο του 1982 κυκλοφόρησε η πρώτη softbox έκδοση του παιχνιδιού σε μορφή pocket box. Έτσι, 20 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, το 1995, η εταιρεία Steve Jackson Games κυκλοφόρησε μια βελτιωμένη έκδοση του παιχνιδιού Illuminati Conspiracy Theory, το κύριο στοιχείο του οποίου είναι οι κάρτες Illuminati. Όλοι μπορούν ανεξάρτητα να εξοικειωθούν με τους κανόνες του παιχνιδιού. Το 1995 το παιχνίδι έλαβε βραβείο ως το καλύτερο παιχνίδι καρτών.
βραβείο Origins για το καλύτερο παιχνίδι καρτών. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να εδραιώσει μια ενιαία παγκόσμια κυριαρχία στον πλανήτη Γη. Τη νέα παγκόσμια τάξη για πάντα. Οι χάρτες, οι κάρτες είναι ενδιαφέροντες γιατί απεικονίζουν γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί στον κόσμο. Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι κατά την ανάγνωση του περαιτέρω κειμένου και την προβολή των εικόνων των καρτών παρακάτω, συνιστάται σε κάθε αναγνώστη να το αντιμετωπίζει ήρεμα, χωρίς συναισθήματα, προκειμένου να αποκλείσει την υπερβολική αναλλαγή του μάτριξ των αρνητικών γεγονότων που απεικονίζονται στις κάρτες. Το παιχνίδι καρτών ονομάζεται παιχνίδι με κάρτες Ιλουμινάτη. Φαίνεται ότι αυτό είναι απλώς ένα παιχνίδι καρτών, αλλά το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1995 και μερικά από τα γεγονότα που σχεδιάστηκαν στις κάρτες του παιχνιδιού συνέβησαν μετά το 1995. Η ομοιότητα των γεγονότων που σχεδιάστηκαν πάνω τους είναι απλά εκπληκτική. Στη δεκαετία του 1990, ένας εφευρέτης παιχνιδιών ρόλων, ο Στίβ Τζάκσον, σχεδίασε το νέο του παιχνίδι, το οποίο θα ονόμαζε «Παιχνίδι Ιλουμινάτη New World Order» ή για συντομία INWO. Ο Τζάκσον δημιουργούσε ένα παιχνίδι που θα είχε μεγάλο αντίκτυπο και θα ήταν κοντά μέσα σε κάθε σπίτι, πολύ κοντά. Ήθελε να είναι καλά συνδεδεμένο με το τρέχον σχέδιο των Ιλουμινάτη να οδηγήσουν τον κόσμο στη νέα παγκόσμια τάξη. Τα γεγονότα που προφητεύτηκαν στο παιχνίδι με κάρτες του 1995 των Ιλουμινάτη περιγράφουν την άνοδο του Αντίχριστου και του Βασιλείου του από όλες τις απόψεις. Ας πάρουμε υπόψη ότι αυτό το παιχνίδι με κάρτες αναπτύχθηκε από το 1990 έως το 1995. Επομένως, ο συγγραφέας γνώριζε για αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα σχεδόν πριν από 3 δεκαετίες. Αυτή η τράπουλα αποκαλύπτει τα τελευταία βήματα που οδηγούν στο σχέδιο των Ιλουμινάτη να αναδείξουν τον Αντίχριστο. Το Ιλουμινάτη New World Order είναι ένα εξαντλημένο συλλεκτικό παιχνίδι καρτών, CCG, που κυκλοφόρησε το 1994 από την εταιρεία Steve Jackson Games. Βασισμένο στο αρχικό τους παιχνίδι σε κουτί Ιλουμινάτη, το οποίο με τη σειρά του ήταν εμπνευσμένο από το, 1970, από το βιβλίο του 1975, The Illuminatus, τριλογία, των Robert Anton Wilson και Robert C. Ο Robert Anton Wilson, 1932 έως 2007, ήταν Αμερικανός συγγραφέας, μελλοντολόγος, ψυχολόγος, μυστικιστής, έγραψε πολλά βιβλία για την εξωαισθητηριακή αντίληψη, την ψυχική τηλεπάθεια, μεταφυσική, παραφυσικές εμπειρίες, ναρκωτικά και αυτό που ονόμασε κβαντική ψυχολογία. Ο Ρόμπερτ Τζόσεφ Σι, που έζησε 1933 έως το 1994, ήταν Αμερικανός μυθιστοριογράφος και πρώην δημοσιογράφος και συνεργάστηκε με τον Ρόμπερτ Άντον Βίλσον για την τριλογία επιστημονικής φαντασίας Ιλουμινάτους. Οι παίκτες προσπαθούν να πετύχουν την παγκόσμια κυριαρχία χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις των επιλεγμένων τους Ιλουμινάτη. Μπορεί να είναι η μυστική του Ερμή, η Βαβαρή Ιλουμινάτη, Τρίγωνο Βερμούδων, της Κάρτεν Σασάιτη, Καλικάντζαρη της Ρήχης, Δίκτυο Υπηρέτες του Κθούλου, Σάγκρια, Ούφο, The Society of Assassins κλπ. Εκκλησία του Σαμπτζίνιους. Βασικός στόχος είναι να διεκδικήσει την νίκη. Να μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Οι ελεγχόμενοι οργανισμοί που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν ομάδες όπως οι άντρες με τα μαύρα, η ΣΥΑ και οι μπόι
Sprouts. Προσωπικότητες που εμφανίζονται όπως η Νταϊάννα, η πρίγκιψα της Ουαλίας, ο Σαντάμ Χουσέιν, ο Ρος Πέροτ ή ο Πτζόρ Μοβ Δινόσαυρος και μέρη εμφανίζονται όπως η Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Καναδάς και η Σελήνη. Πολλά ονόματα οργανισμών είναι παραπλάνηση πραγματικών οργανισμών που πιθανώς τροποποιήθηκαν για να αποφευθούν οι αγωγές. Άλλοι τρόποι για να πετύχετε την νίκη περιλαμβάνουν να κατεστρέψετε τους αντιπάλους σας Ιλουμινάτη, εχμαλωτίζοντας ή καταστρέφοντας τον τελευταίο οργανισμό στη δομή δύναμής τους και την εκπλήρωση ενός ειδικού στόχου πριν μπορέσει ο αντίπαλός σας. Ο Τζάκσον έφτιαξε τραπουλόχαρτα που προβλέπουν τα γεγονότα που προείδαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, ποια γεγονότα ακριβώς πρόκειται να συμβούν στο μέλλον και ποια πρόκειται να ακολουθήσουν στο μέλλον. Αναφέρονται δύο τελευταία γεγονότα που προβλέπει η βίβλος ότι θα συμβούν και θα δημιουργήσουν τον Αντίχριστο. Αλλά πώς ήξερε ο Τζιφς Τζάκσον για το σχέδιο των Ιλουμινάτη με τόση ακρίβεια? Στην πραγματικότητα γνώρισε το σχέδιο τόσο ακριβώς που δέχτηκε μια ευνηδιαστική επίσκεψη από τη μυστική υπηρεσία, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να του κλείσει το στόμα και να τον εμποδίσει να δημοσιεύσει αυτό το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της υπηρεσίας των Τζάκσον ενδιαφέρονταν πολύ για τα αρχεία του με τίτλο «Ιλουμινίστα BBS». Η έφοδος των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στα γραφεία του Τζάκσον το 1990. Τι αφηγείται ο ίδιος για την επιδρομή στο διαδίκτυο? Το πρωί της 1ης Μαρτίου 1990, χωρίς καμία προειδοποίηση, μια δύναμη ένοπλων πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας, συνοδευόμενη από την αστυνομία Αγκουστίν και τουλάχιστον έναν πολιτικό ειδικό από την τηλεφωνική εταιρεία, κατέλαβε τα γραφεία των παιχνιδιών του Steve Jackson και άρχισε να ψάχνει για μηχανογραφικό εξοπλισμό. Η εισβολή έγινε και στην κατοικία του συγγραφέα του GURPS Cyberpunk. Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων 4 υπολογιστών, 2 εκτυπωτών λέιζερ, ορισμένων χαλαρών σκληρών δίσκων και μεγάλης ποικιλίας υλικό. Ένας από τους υπολογιστές ήταν αυτός που έτρεχε το πρόγραμμα Illuminati BBS. Η εταιρεία Jackson Games, Steve Jackson Games, αντέδρασε στο δικαστήριο και τελικά κέρδισε, αλλά κόντεψε να χρεοκοπήσει οικονομικά. Η έρευνα οφειλόταν σε υποτιθέμενη απάτη που διέπραξε η εταιρεία λόγω δραστηριοτήτων hacker, δηλαδή εισβολέων σε συστήματα υπολογιστών, και στο γεγονός ότι η εταιρεία προώθησε το περιοδικό hacker με το όνομα PRAC. Ωστόσο, αυτό ήταν τόσο αδύναμο που δεν είχε νόημα. Στην πραγματικότητα η ένορκη κατάθεση δεν είχε πολύ νόημα και ο δικαστής παρέδωσε την υπόθεση, επιδικάζοντας 250.000 για αμοιβές δικηγόρου και 50.000 πρόστιμο δολάρια, 50.000 δολάρια. Αυτό ήταν, έπρεπε να πληρωθούν πολλά χρήματα φόρου για μια άσκοπη υπόθεση. Αυτό λοιπόν υπογραμμίζει πραγματικά το γεγονός ότι η ηλουμινιστική κυβέρνηση, η μυστική υπηρεσία την εποχή που εκείνη που ελεγχόταν από τον πρόεδρο George Bush, ανησυχούσε για κάτι που ετοίμαζε οι Steven Jackson Games και έψαχναν να βρουν λόγο για να εισβάλλουν στα γραφεία τους και να καταλάβουν να πάρουν το υλικό, να δεσμεύσουν το υλικό τους. Αφού εξετάσετε αυτά τα υλικά, θα πιστέψετε ότι ο πραγματικός λόγος που η μυστική υπηρεσία εισέβαλε στην Jackson Games ήταν για να τους κλείσει το στόμα, ώστε να μην μπορούν να παράγουν το παιχνίδι Illuminati New Order. Το INWO, Παγκόσμιο Κύπελο, αφού αποκάλυψε πολλά από τα σχέδια
που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν 11 χρόνια μετά στο μέλλον. Η τράπουλα των Ιλουμινάτη αποκαλύπτει τα μυστικά της σκιώδους κυβέρνησης. Τι αναφέρει για το Τραμπ? Μπορεί ένα απλό παιχνίδι να αποκαλύψει τα μυστικά σχέδια της σκιώδους κυβέρνησης? Δεδομένης της επιρροής που είχε η μυστηριώδη συλλογή καρτών Illuminati New World Order σε όλο τον κόσμο, ας γνωρίσουμε τα μυστήρια πίσω από αυτό το παιχνίδι. Πρώτα ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα γύρω από την κυκλοφορία αυτού του εμφιλεγόμενου παιχνιδιού τράπουλας. Το Σεπτέμβριο του 1981 δημιουργήθηκε το παιχνίδι με κάρτες που θα γινόταν αναφορά συνωμοσίας για πολλούς. Ωστόσο άλλοι το ερμηνεύουν ως μια συλλογή σχεδίων που η ελίτ πραγματοποιεί επί σειρά ετών. Ο εφευρέτης του, Steve Jackson, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Rice στο Houston, του Τέξας. Έγινε συγγραφέας και εκδότης παιχνιδιών και ίδρυσε τη δική του εταιρεία Steve Jackson Games το 1980. Η καριέρα του είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970 σχεδιάζοντας παιχνίδια με κάρτες σε διάφορα θέματα μέχρι που κυκλοφόρησε το Illuminati το 1982. Εμπνεύστηκε από το βιβλίο The Illuminatus Trilogy, ένα έργο του 1975 των Robert Anton Wilson και Robert Sia που εξερευνά τον κόσμο των συνωμοσιών από μια σατυρική οπτική γωνία. Ο Τζάκσον ερεύνησε τα πάντα σχετικά με το θέμα των Ιλουμινάτη και της νέας παγκόσμιας τάξης, δημοσιεύοντας τελικά την πρώτη σειρά καρτών ενός παιχνιδιού που αποκάλυψε διάφορες αμφιλεγόμενες θεωρίες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Τζάκσον συνέχισε να κυκλοφορεί ενημερώσεις για το παιχνίδι Ιλουμινάτη, αντιμετωπίζοντας ξανά ένα θέμα τόσο αμφιλεγόμενο που την 1η Μαρτίου 1990, όπως αναφέραμε, η εταιρεία Steve Jackson Games μπλέχτηκε σε μια σκοτεινή υπόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Steve Jackson, στα γραφεία τους έγινε έφοδος από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας εθνικής έρευνας για την πειρατεία δεδομένων. Η μυστική υπηρεσία είχε εντοπίσει μια ύποπτη ομάδα hacker που εργαζόταν για την εταιρεία. Με το πρόσχημα αυτό πραγματοποίησαν απροειδοποίητη επιδρομή. Μια ένοπλη ομάδα πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας, συνοδευόμενη από αστυνομικούς του Όστιν και μερικούς ειδικούς με πολιτικά ρούχα από την τηλεφωνική εταιρεία, κατέλαβε τα γραφεία του Steve Jackson Games και κατέσχεσε όλο τον εξοπλισμό, υπολογιστή συμπεριλαμβανομένων 4 προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών λέιζερ, μερικούς χαλαρούς σκληρούς δίσκους και μεγάλη ποσότητα υλικού. Ένας από τους υπολογιστές περιείχε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το παιχνίδι Illuminati. Η μυστική υπηρεσία τα πήρε όλα μαζί της. Την επόμενη μέρα, ο Steve Jackson μαζί με τον δικηγόρο του επισκέφτηκαν τα γραφεία της μυστικής υπηρεσίας. Του είχαν υποσχεθεί ότι θα μπορούσε να κάνει αντίγραφα των αρχείων της εταιρείας, αλλά δεν τον άφηνε να αντιγράψει όλα τα έγγραφα. Έλειπε πολύ υλικό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων με τις πληροφορίες των Ιλουμινάτη και τους εκτενείς σχολιασμούς του δοκιμαστικού αγώνα. Είναι δυνατό όλο αυτό να ήταν μέρος ενός ελιγμού για να αφαιρεθούν τα χαρτιά του Ιλουμινάτη από την αγορά και έτσι να κρατηθεί το παιχνίδι από το κοινό? Η κατάσχεση του σεναρίου του παιχνιδιού είχε καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις της εταιρείας. Η Steve Jackson Games είχε σχεδόν κλείσει τις πόρτες της και η αγωγή του Steve Jackson κατά της κυβέρνησης ουσιαστικά τον χρεοκόπησε. Ευτυχώς ο δικαστής αποφάσισε υπέρ της εταιρείας και όλος ο εξοπλισμός υπολογιστών και κλεμμένες πληροφορίες το επιστράφηκαν. Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το πιο αμφιλεγόμενο παιχνίδι τράπουλας που έχει μέχρι τώρα. Που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα.
Το γεγονός και μόνο ότι το περιεχόμενο των καρτών μπορεί να συγκριθεί με πραγματικά γεγονότα θεωρείται από πολλούς γελίο. Για άλλους είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ασχολείται με τις πραγματικές μηχανογραφίες της σκιώδους κυβέρνησης. Η εταιρεία του Steve Jackson το αντιμετώπισε απλώς ως ένα θέμα που είχε κάνει ένα παιχνίδι για συνωμοσίες και ιστορικά γεγονότα, μεταφρασμένο σε μια πιο διασκεδαστική αστεία προοπτική. Το πεφωτιστικό προφητικό σχέδιο για την εμφάνιση του Αντίχριστου. Οι Ιλουμινάτοι δημιούργησαν ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται ακριβώς στις βιβλικές προφητείες.